Καλεσμένος στη συχνότητα του Ράδιο 984 και τον ευχαριστώ γι' αυτό, κύριος Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Τι κάνετε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Εγώ σας ευχαριστώ που την δεχτήκατε. Στα σύν και τα πλήν μιας περίοδου που έχουμε ακούσει, τουριστικής περίοδου που οδεύει προς το τέλος της, έχουμε ακούσει πολλά από τους αριθμούς ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά δυστυχώς το οικονομικό μπάτζετ των επισκεπτών δεν ήταν εκείνο το οποίο θα ανέμενε η ίδια η αγορά. Αυτό που λέει η αγορά και το λιανεμπόριο απ' έξω, ότι ξέρετε, δεν ήταν το επιθυμητό αυτό το οποίο βιώσαμε φέτος. Από την άλλη πλευρά, και βέβαια αυτό το οποίο ακούμε και από τους ίδιους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και την ομοσπονδία τους και τον κύριο Χότσογλου, ότι ξέρετε, δεν ήταν ή δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα, και βέβαια εξαιτίας της έλλειψης εργατικών χεριών. Εσείς στα σύν και στα πλήν πώς τα μετράτε, κύριε Πελεκανάκη? Καταρχάς θα πούμε ότι ήταν μια σεζόν με ρεκόρ αφήξεων, γενικά διαχρονικά για όλα τα χρόνια. Από πλευράς αφήξεων είχαμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό επισκεπτών στο νησί μας, οι οποίοι θα φτάσουν περίπου τα 6 εκατομμύρια. Όταν ένα νησί έχει 600.000 κατοίκους, έχει 6 εκατομμύρια επισκέπτες, όπως καταλαβαίνετε το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο, δυσανάλογο του μεγέθους των κατοίκων. Αυτό και μόνο φέρνει ένα θετικό νούμερο από πλευράς εισπράξεων. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και όπως και να τα μετρήσουμε, τα χρήματα ήταν αρκετά αυτά τα οποία εισπράκτησαν από τους τουρίστες γενικά στις τουρκικές επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που δυστυχώς δεν λέει κάποια μέτρηση, διότι εμείς σαν ξενοδοχεία ξέρουμε πάρα πολύ καλά επίσημα από τα στοιχεία του ΕΟΤ ότι διαθέτουμε 180.000 κλίνες στα Airbnb, 200.000 κλίνες στα ξενοδοχεία όλων κατηγοριών, 120.000 κλίνες στα ανοιγεζόμενα διαμερίσματα, τα επίσημα πάντα με άδειες του ΕΟΤ. Άρα μιλάμε για ένα νησί με 500.000 κλίνες. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τα νούμερα αυτά που να μας δείτε και πόσα καταστήματα επισκεπτικού ενδιαφέροντος έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια μετά τον COVID, και για να δούμε κατά πόσο μοιράζεται αυτή η πίτα. Τι θέλω να πω, ότι οι τουρίστες δεν πρέπει να κατηγορούμε ότι ναι, υπάρχει μια οικονομική κρίση στην Ευρώπη, αλλά όχι ότι ο τουρίστες βγαίνει και δεν αφήνει χρήματα. Ο τουρίστες άφηνε και πάντα θα αφήνει χρήματα όσο υπάρχει τουρισμός, και γι' αυτό το βλέπουμε και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Κάθε χρόνο ανοίγουν και όλο και περισσότερο. Δεν βλέπουμε να κλείνουν επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Όλο καινούργια ανοίγματα έχουμε. Άρα τι πάει να πει αυτό? Ότι ο τουρισμός βγαίνει πάρα πολύ καλά, αφήνει τα έσοδα. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι για μένα ότι να μην είναι μονοκούκι η επένδυση στον τουρισμό, να υπάρχουν και άλλες επενδύσεις, να υπάρχουν επίσης συνεργασίες, πολύ μεγάλες συνεργασίες μεταξύ του πορτογαλικού και του τροπαιγενή τομέα, ώστε όχι μόνο ο τουρισμός αλλά και η παραγωγή, τα τοπικά προϊόντα, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, όλοι αυτοί να υποφελούνται από τον τουρισμό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Θα πρέπει δηλαδή η ολιστική και να είναι ένα ολιστικό, μια ανθεκτική τουριστική υποδομή που να είναι βιώσιμο και τουρισμός, να μπορέσει δηλαδή ο τουρισμός να αξιοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών του νησιού, ώστε όλοι να βγουν επωφελημένοι. Και του τονίζω ότι ειδικά ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει και να αποφελθεί πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί μέχρι σήμερα, κατά την άποψή σας, δεν τα έχουμε καταφέρει σε αυτή την ολιστική προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές μας, κύριε Πελεκανάκη? Νομίζω ότι οι υποδομές, αν μιλάμε για αεροδρόμιο, για ΒΟΚ, είναι διαχρονικό το πρόβλημα, το ξέρουμε, υποσχέσεις, θα φάτουρα. Τώρα περιμένουμε το αεροδρόμιο του Καστελίου, ναι, θα ανοίξει το Καστέλι. Με όποιες αλλαγές θα τη φέρει, διότι κατά ψέματα θα τη φέρει τεράστιες αλλαγές. Είτε το λέμε ότι όχι, από το 2027-2028 και τα επόμενα μετά το 2027-2028 και σε βάθος δεκαετίας, νομίζω θα δούμε μεγάλες αλλαγές, θετικές και αρνητικές, διότι δεν είναι μόνο να φέρουμε τα 6 εκατομμύρια να τα κάνουμε 10 και 16. Το θέμα είναι να είναι, όπως σας είπα και προηγούμενα, βιώσιμος τουρισμός. Αν έχει να κάνει με την ενέργεια, με το νερό, πρωτίστως, με την ενέργεια, με τα απόβλητα, θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια πρόβληση πολύ σοβαρή. Από τη στιγμή που έχουμε δει τα λάθη του παρελθόντος, εμείς τα ξαναλάβουμε και τώρα. Άρα οι υποδομές θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρές, το οδικό δίκτυο θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο και ασφαλές, να μην χάνονται ούτε ζωές, ούτε εργατόρες στον δρόμο επάνω, γιατί πολλοί κόσμοι πραγματικά, ειδικά το καλοκαίρι με τόσα πολλά αυτοκίνητα, καθυλώνονται στους δρόμους και περιμένει πολύ, χάνει πολύ χρόνο τη μεταφορά του από και προς την εργασία του.
Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να λυθούν και με ειδικά τα επόμενα χρόνια που σας είπα, περιμένουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού, ιδιαίτερα στη Νότια Κρήτη, όπου εκεί αναμένεται μετά την ένωση του αεροδρομίου του Καστελίου με τη Μεσαρά και με την Ιερά Πέτρα. Νομίζω ότι θα αλλάξουν φυσικά τα πράγματα. Εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα. Το ξέρετε αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για νότιο οδικό άξονα, το έχουμε αφήσει κάτι χρόνια προς τα πίσω. Εδώ είναι τώρα τα δύσκολα. Όταν δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να φτιάξουμε αυτό που λέγεται βόρειος οδικός άξονας, έτσι ώστε να είναι ένας ασφαλής αυτοκινητόδρομος. Σωστά. Εγώ δεν λέω για νότιο οδικό άξονα. Εγώ λέω ένωση του αεροδρομίου του Καστελίου με τη Μεσαρά, πρωτίστως, και σε δευτερεύουσα φάση με την Ιερά Πέτρα. Αυτό θα αλλάξει ριζικά τον τουριστικό χάρτη. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη τα επόμενα 15 χρόνια. Όποτε γίνει αυτό, θα φέρει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Γι' αυτό λέω ότι ο τουρισμός σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποβεί να δουλεύει εις βάρος του πρωτογενή τομέα, διότι μην ξεχνάμε ότι και στις δύο αυτές περιοχές ο κυρίαρχος τομέας είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η βασική παραγωγή των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, η Μεσαρά και η Ιερά Πέτρα. Εκεί είναι τα περισσότερα χρωματιστήρια, από εκεί γίνονται εξαγωγές. Είναι ένας μεγάλος κορμός των τοπικών προϊόντων της Κρήτης, άρα εκεί θα πρέπει να δοθεί μια βάση ώστε να μην εξαφανιστεί αυτός ο τομέας. Σας είπα και πάλι, είναι πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν, ξέρουμε πολύ καλά, ότι υπάρχουν θερμοκήπεδα που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και τα οποία κάθε επενδυτή θα ήθελε να τα έχει να τα μεταβεί σαν ξενοδοχειακή μονάδα. Και το ζητούμενο είναι κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε αυτή την μορφή τουρισμού, δηλαδή στο βιώσιμο τον τουρισμό, και να συνδέσουμε όλα τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου και όχι για το εύκαιρο κέρδος. Σωστά, αλλά το έχουμε δει και στην πράξη πώς έχει εξελιχθεί ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια. Τελείωσε άρχα. Και χωρίς έλλειψη χωροταξικού, το οποίο τώρα παλεύουμε μετά από τόσα χρόνια για πρώτη φορά. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μάθουμε καλά του παρελθόντος και να μην τα επαναλάβουμε. Κοιτάξτε, αυτό καλό ακούγεται, αλλά από την άλλη, για να προχωρήσουν και όλες αυτές οι επενδύσεις, ό,τι ανοίγει, ό,τι με κόπο μπορεί να το κρατάει ο κάθε επιχειρηματίας εξαιτίας και της οικονομικής πολιτικής, για να το πάει στην επόμενη χρονιά για να λειτουργήσει, χρειάζεται και εργατικά χέρια. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο, τουλάχιστον όπως καταγράφεται, και αν λέει η Ομοσπονδία Τουρισμού Επισιτισμού, φέτος οι ελλείψεις σε εργατικά κέντρα χέρια ήταν 80.000. Με γεωμετρική πρόοδο του χρόνου πάμε στις 100 και στις 120.000, γιατί οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες, διότι εξαιτίας της έλλειψης των εργατικών χεριών οι ώρες που εργάζεται κάποιος εργαζόμενος είναι πολύ πολύ περισσότερες, και βέβαια εξαιτίας αυτής της άρνησης για την επέκταση του Ταμείου Ανεργίας από τον Ιανουάριο και μετά, λένε οι περισσότεροι, και λέει, κύριε Παλικανάκη, τα ξέρετε σε αυτά, ότι δεν θα έχουμε πώς να ζήσουμε. Εδώ γιατί δεν υπάρχει η στρατηγική, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε, εγώ θα περιοριστώ στην Κρήτη, μια και συζητάμε για την Κρήτη. Να σας πω ότι στην Κρήτη ψάχναμε αυτά τους 6.000 εργαζομένους και νομίζω ότι το πρόβλημα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο από το 2027 και μετά, διότι σήμερα ναι, μπορεί να λέει κάποιο ξενοδοχείο ότι κάλυψε τις θέσεις του, αλλά πώς τις κάλυψε, περισσότερο όχι με νέους εργαζομένους, αλλά περισσότερο επειδή πήρε τους εργαζομένους από άλλο ξενοδοχείο. Άρα δηλαδή ο αριθμός ναι, έμεινε μικρός, ειδικά τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, διότι ήρθαν αρκετοί φοιτητές, οι οποίοι ήρθαν το καλοκαίρι στα ξενοδοχεία προκειμένου να εισπράξουν ένα ικανοποιητικό κομμάτι που θα μπορέσει να τους βοηθήσει τα έξοδά τους. Διότι για κάτω ψέματα, πολλά ξενοδοχεία φέτο έδωσαν χρήματα περισσότερα από τις συλλογικές συμβάσεις προκειμένου να μπορέσουν να βρουν ξενοδοχοπαλλήλους, να μπορέσουν να καλύψουν πάρα πολλές κενές θέσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τον κορονοϊό. Υπάρχει το θέμα, υπάρχει όντως μια μεγάλη έλλειψη σε αυτό το κομμάτι, και αυτό το κομμάτι δυστυχώς θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο από το 2027, όταν σας είπα ότι η Κρήτη ψάχνει 6.000 εργαζομένους. Όταν το 2027 που θα ανοίξει το αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο θα απασχολήσει 7.500 εργαζομένους κατά τις δηλώσεις των ιδίων των ανθρώπων του αεροδρομίου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο κενό, εγώ αυτό παίρνω σαν παράδειγμα, να δώσω την έμφαση το πόσο δύσκολο θα είναι από εκεί και μετά να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, και πόσο μάλλον κάθε χρόνο έχουμε καινούρια ξενοδοχεία, καινούργιες θέσεις εργασίας, καινούργια επιστημιστικά τμήματα, καινούργια καταστήματα. Δημιουργούνται πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι δηλαδή
ότι η διοίκηση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι η προσφορά εργασίας. Ναι, και με, και με προσωπικό τώρα, που δεν είναι εξειδικευμένο πάρα πολλές φορές, αλλά είναι προσωπικό, ευκαιριακό, και είναι εκεί το μεγάλο ζητούμενο, διότι η πολιτεία είναι εκείνη η οποία θα έπρεπε, όπως και στο παρελθόν, εσείς το ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά, να δώσει την εξειδίκευση στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε και πριν την, να πω, την κρίση στην εξέβρεση προσωπικού. Δηλαδή, η εξέβρεση εξειδικευμένου προσωπικού υπάρχει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Και γι' αυτό ακριβώς και εμείς και σαν Ομοσπονδία φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε κάνει με όλους τους υπουργούς τουρισμού, έχουμε κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις και έχουμε ζητήσει την σημαντική αύξηση των εισαχθέντων στις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Δεν γίνεται το 1995. Όταν και πιάνω το ορόσημο το 95, διότι τότε άνοιξε η σχολή των επαγγελμάτων στον Άγιο Νικόλαο, η σημερινή ΑΣΤΕΚ, μαζί με την σχολή της Ρόδου, το 95 είχαμε περίπου, δεν είχαμε 10 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα λοιπόν είχαμε 70 εισαχθέντες στη μία σχολή, 70 εισαχθέντες στην άλλη, 140. Σήμερα με 6 εκατομμύρια τουρίστες έχουμε σχεδόν τον ίδιο αριθμό εισαχθέντων. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι οι σχολές θα πρέπει να, να πάσχονται χιλιάδες σπουδαστές, να μπορέσουν πραγματικά να επανδρώσουμε τις ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες με στελέχη, με εκπαίδευση που να μπορέσουν να επεξεργαστούν πραγματικά σε αυτό που λέμε ποιοτικό τουρισμό. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν, ήταν μια καλή χρονιά η φετινή σε ρεκόρ αφήξεων από τη μία, ότι ο τζίρος θα έχει θετικό πρόσημο, απλά δεν υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία για να ξέρετε ακριβώς και από την πλευρά της αγοράς πώς κατανέμεται αυτή η πίτα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργατικά χέρια, νομίζω την απάντησή μας την πήραμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σύν και τα πλήν. Το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Πλακανάκη, μπορεί να περπατήσει χειμερινός τουρισμός και αυτό το άνοιγμα το οποίο επιχειρείται και από πέρυσι και φέτος, με κάποια ξενοδοχεία να είναι ανοιχτά έτσι όπως είναι τα δεδομένα? Μπορεί να γίνει, αλλά όχι έτσι όπως γίνεται τώρα και όπως έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν. Το φωνάζουμε και το λέμε, είναι λάθος αυτός ο τρόπος. Δεν γίνεται. Το να θέλει ένα tour operator μαζί με συνεργασία με 5 ξενοδοχεία να κάνει μία σεζόν, δεν γίνεται. Διότι εκτός από τα ξενοδοχεία, το απ' έξω τι γίνεται. Δηλαδή, τα απ' έξω θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Τι θα γίνει, ο κόσμος θα βγαίνει απ' έξω. Δεν πρέπει να γίνονται προσπάθειες μεμονωμένες ώστε να αποτύχουν και μετά να λέμε απέτυχε ο χειμερινός τουρισμός. Θα πρέπει να γίνει μια συγκέντρωση όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή, με τους ξενοδόχους, με τους φορείς του τουρισμού, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την πολιτεία. Όλοι μαζί να βγουν αποφάσεις, διότι όλοι συμμετέχουν σε αυτό. Και αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει δηλαδή και οι καταστήματα να αποφασίσουν να είναι καταστήματα ανοιχτά, ότι θα υπάρχουν καταστήματα ανοιχτά σε αυτοκινήτων, μπάρε, εστιατόρια απ' έξω, ότι τα ξενοδοχεία θα δεσμευτούν και θα δουλεύουν όλα μέσα στο ξενοδοχείο, να βγαίνει πελάτη απ' έξω. Θα πρέπει ο Δήμος να ξέρει τα ξενοδοχεία αυτά, θα είναι ενήμερο ότι τα ξενοδοχεία θα είναι ανοιχτά, ώστε να γίνεται και το χειμώνα η αποκομή των σπουδιών, το οποίο δεν γίνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ρυθμούς όπως γίνεται το καλοκαίρι. Θα πρέπει η πολιτεία να δώσει επιδοτήσεις στα 5-7 χρόνια που θα γίνει πιλωτικά. Ό,τι έχει να κάνει με επιδότηση ρεύματος, με επιδότηση ενέργειας, με επιδότηση εργασίας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από αυτές τις τραπέζες και όχι έτσι αν εξεγγέλει ένας αυτούλος πιλότος πάνω στα 10 αεροπλάνα και αφήνει 5-6 ανοιχτά. Δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια από όλους μαζί και θα πρέπει να βρεθεί το συντονιστικό όργανο εκείνο που θα αναλάβει όλο αυτό το πράγμα να το φέρει σε ένα τραπέζι για να βρεθούν οι λύσεις και αποφάσεις. Μάλιστα, είστε αισιόδοξος προς την κατεύθυνση αυτή? Νομίζω μέχρι τώρα, αν με ρωτούσατε, επειδή έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, έχω απογοητευτεί, αλλά νομίζω από το 2027-2028 που με το άνοιγμα του καινούργιου αεροδρομίου, οι άνθρωποι του αεροδρομίου θα το προσπαθήσουν αυτό πολύ περισσότερο από ότι εμείς. Μάλιστα. Θα το δουν ως βασική ανάγκη για να μπορέσει να περπατήσει για να πάει μπροστά, θέλετε να πείτε. Οπότε ούτως ή άλλως τα βήματα εκεί θα σε κατευθύνουν. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πλακανάκη. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Επίσης.